Το ΚΚΕ καταψηφίζει τη συγκεκριμένη φορολογική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης. Και την καταψηφίζει γιατί ακριβώς η κυβέρνηση παίρνει ένα άδικο φορολογικό σύστημα και με τη φορολογική μεταρρύθμιση το κάνει ακόμη πιο άδικο. Παρά τα λεχθέντα από τον εισηγήτη της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως αυτή η εκτίμηση του ΚΚΕ αποτελεί υπερβολή? Για να δούμε όμως πιο συγκεκριμένα τα ζητήματα. Κατά την κυβέρνηση, και εδώ οφείλουμε να τη το αναγνωρίσουμε ότι είναι ειλικρινής, η φορολογική μεταρρύθμιση και γενικά το φορολογικό σύστημα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο για την ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν, όπως λέει και στην εισηγητική έκθεση, σταθερή βούληση της κυβέρνησης είναι υπεραιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα νομικά πρόσωπα, όχι μόνο αυτή που έγινε από το 28 στο 24, αλλά ακόμη περαιτέρω. Για ποιο σκοπό? Για να προσελκυθούν έτσι κεφάλαια, να προσελκυθούν επενδύσεις. Και αυτή η επιλογή της κυβέρνησης, που δεν είναι μόνο της κυβέρνησης βέβαια στις Νέες Δημοκρατίες, και ο ΣΥΡΙΖΑ την ίδια επιλογή είχε, ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του φορολογικού συστήματος, και το κοινάλ σήμερα είναι βασιλικότερο του βασιλέως, ακόμη περισσότερο θέλει να είναι αναπτυξιακό εργαλείο. Όλα αυτές τις συνθήκες γίνονται στις συνθήκες πρώτων φορολογικού ανταγωνισμού στην ευρύτερη περιοχή μας, αλλά και γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνές επίπεδο, με τους φορολογικούς παραδείσους, με τις χώρες με πολύ χαμηλούς συντελεστές στη φορολογία του κεφαλαίου των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι λοιπόν, αυτός ο φορολογικός ανταγωνισμός οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερες μειώσεις των φορολογικών συντελεστών των επιχειρηματικών ομίλων. Και δεύτερον, γίνεται κάτω από συνθήκες μιας δοσμένης δημοσιονομικής πολιτικής στη χώρα μας και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η δοσμένη πολιτική δημοσιονομική δεν είναι τίποτα άλλο παρά πρωτογενής πλεονασματική προϋπολογισμή σε Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% και 2,5% μέχρι το 2060. Που αυτά τα πρωτογενή βεβαίως πλεονάσματα, τα ματωμένα όπως θα νόμασε ο λαός, τα πληρώνουν τα λαϊκά εισοδήματα. Το αποτέλεσμα αυτής της λογικής δεν μπορεί να είναι άλλο παρά από το γεγονός ότι ένα όλο και μικρότερο κομμάτι της πίτας, της συνολικής πίτας των φορολογικών εσόδων, προέρχεται από τις επιχειρήσεις. Που αυτό το κομμάτι, με τη συνεχής μείωση των φορολογικών συντελεστών, θα μικραίνει όλο και περισσότερο. Άρα τι μένει? Μένει ένα όλο και μεγαλύτερο κομμάτι των συνολικών φορολογικών εσόδων να το επιβαρύνονται τα λαϊκά εισοδήματα. Αυτός ο ορισμός της φορολογικής αδικίας γίνεται ακόμη πιο έντονος αν εξετάσουμε και το σκέλος των δαπανών. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος βεβαίως μεγαλύτερη συμμετοχή στους φόρους, αλλά έχουν και μεγαλύτερες κοινωνικές παροχές. Τι βλέπουμε όμως στην πράξη? Ότι έχουμε πάγωμα ή ακόμη και μείωση κοινωνικών δαπανών σε συνθήκες μάλιστα τεράστιων ελλείψεων στην παιδεία, στην υγεία, σε συνθήκες κατάρρευσης στην κυριολεξία της δημόσιας υγείας και των νοσοκομείων. Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα είναι ότι αποτελούν έννοιες ασύμβατες. Η φορολογική δικαιοσύνη, βεβαίως εδώ δεν θέλουμε να ανοίξουμε την παρένθεση και να βάλουμε πιο βαθιά ζητήματα, για παράδειγμα το άδικο καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την απαλωτρίωση ενός μέρους του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου, του πλούτου που παράγουν οι εργαζόμενοι από τους καπιταλιστές, από τους κεφαλαιοκράτες. Αλλά ας μείνουμε στο συγκεκριμένο, μπούμε πιο βαθιά. Έτσι λοιπόν είναι έννοιες ασύμβατες η φορολογική δικαιοσύνη με το φορολογικό ανταγωνισμό. Θα πει κάποιος, καλά, αυτά τα λέει το ΚΚΕ, μπορεί να είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα του ΚΚΕ. Όμως, έρχεται μια πολύ πρόσφατη μελέτη, στοιχεία της οποίας θα έχει αξιοποιήσει η κυβέρνηση σε αυτή τη φορολογική μεταρρύθμιση, της διανέωσης. Ενός γνωστού think tank, που βεβαίως καμία σχέση δεν έχει με τις απόψεις, τις αντιλήψεις του ΚΚΕ. Τον Απρίλιο του 2018 έδωσε στη δημοσιότητα μια μελέτη «Η φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα». Σε αυτή τη μελέτη κάνει μια συγκριτική ανάλυση 5 σεναρίων. Τι προκύπτει και από τα 5 αυτά σενάρια, τα οποία εξετάζονται από τη μελέτη? Αυτά που προκύπτουν και από τα 5 σενάρια
είναι στον πίνακα 25, θα τα καταθέσω, όπου σε όλα τα σενάρια προκύπτει το εξής, ότι όπου το σύστημα, το σενάριο αυτό είναι, δίνει κίνητρα για την επιχειρηματικότητα, για την ανάπτυξη, γίνεται τόσο και πιο άδικο. Τόσο και πιο άδικο γίνεται. Το σενάριο μάλιστα τρένει φανερό. Λέει λοιπόν ότι είναι πολύ, ενισχύει πολύ την οικονομική αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη και ταυτόχρονα είναι το πλέον άδικο φορολογικό σύστημα το οποίο καθιερώνεται. Πουθενά δεν προκύπτει ταύτιση. Όπου είναι φορολογικά αποτελεσματικό, είναι και φορολογικά άδικο. Αυτό λέει η μελέτη της διανόησης που επιβεβαιώνει κατά γράμμα την εκτίμηση του ΚΚΕ, την καταθέτω στα πρακτικά το συγκεκριμένο πίνακα. Δεύτερο αφήγημα της κυβέρνησης. Λέει ότι μέσα από αυτή που θα ενισχυθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, οι επενδύσεις, θα έρθουν όλο και περισσότερες, αλλά και καλύτερες θέσεις εργασίας. Όμως δυστυχώς για την ίδια την κυβέρνηση η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή. Πολύ πιο αντισόπιτη και συντρίβει το κυβερνητικό αξίωμα. Γιατί, πάρτε για παράδειγμα τον τουρισμό, όπου δεν είχε τις επιπτώσεις της κρίσης που γνώρισαν άλλοι κλάδοι της οικονομίας, αντίθετα είχε αναπτυξιακή πορεία όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όμως αυτή η αναπτυξιακή πορεία των αλλοδαπών τουριστών, των εσόδων, δεν συνοδεύτηκε και με βελτίωση θέση των εργαζόμενων, αντίθετα. Επιδείνως είχαμε τη θέση των εργαζόμενων που απασχολούνται στον τομέα του τουρισμού και ιδιαίτερα στην ξενοδοχεία. Και δεν είναι μόνο η ίδια πραγματικότητα που συντρίβει το κυβερνητικό αυτό αξίωμα, αλλά είναι και η ίδια κυβερνητική πολιτική που το πετάει στο καλάθι των αχρήστων. Τι έφερε η κυβέρνηση μόλις πριν από μια εβδομάδα? Το νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ, για την ενέργεια. Τι έβαλε εκεί? Έβαλε ότι οι νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ θα δουλεύουν κατά από χειρότερες συνθήκες εργασίας και αμοιβών από αυτούς που είναι ήδη εργαζόμενοι. Άρα δηλαδή οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στη ΔΕΗ δεν θα είναι καλύτερες, αλλά θα είναι χειρότερες από τις ήδη υπάρχουσες. Αλλά και στο σημερινό νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα δεν υπάρχει διάταξη όπου επί της ουσίας μειώνεται η φορολογία στην αποζημίωση για την εθελούση έξοδο. Για την απόλυση δηλαδή των εργαζομένων, γιατί η εθελούση έξοδο είναι απόλυση. Απόλυση ενός καλά αμοιβόμενου εργαζόμενου και αντικατάστασή του από εργαζόμενους έναν ή περισσότερους κατά από χειρότερους όρους και συνθήκες. Πώς λοιπόν ισχύει και τα δύο? Δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο. Τρίτο ζήτημα. Είναι πραγματικά άχαρη συζήτηση, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, αλλά στις επιτροπές υπήρχε ο επιμερισμός των βαρών. Παρακαλώ. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω-δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξαναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέρωνος Βενιζέλος 41 μαθήτρες και μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 6ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης. Η Βουλή σας καλωσορίζει. Παρακαλώ, συνεχίστε. Ναι. Έλεγα, τρίτο στοιχείο. Είναι άχαρη πραγματικά η συζήτηση που έγινε στις επιτροπές, θα γίνει και στην Ολομέλεια ενδεχόμενα, για τον επιμερισμό των μνημονιακών βαρών. Τι λέγανε? Ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη μνημονιακή κυβέρνηση με το πρώτο μνημόνιο, επέβαλε φορολογικά βάρη 30 δισεκατομμύρια. Ήρθε μετά η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και επέβαλε 10 δισεκατομμύρια μόνο. Και τέλος η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έβαλε μόνο 10 δισεκατομμύρια με το τρίτο μνημόνιο. Όμως όλα αυτά λειτουργούν σωρευτικά. Δηλαδή το αποτέλεσμα ποιο είναι? 50 δισεκατομμύρια. Και η συντριπτική πλειοψηφία των 50 δισεκατομμυρίων έπεσε στα συνήθη υποζύγια, στα λαϊκά στρώματα. Και από αυτή την άποψη λοιπόν η όποια ελάφρυνση φέρνει το νομοσχέδιο δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά σταγόνα στον ωκεανό. Και από αυτή την άποψη είναι κατανοητή η δυσκολία του ΣΥΡΙΖΑ να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για το φορολογικό νομοσχέδιο, γιατί μιλούν από μόνα τους τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και εδώ, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση για ποια είναι αυτά τα πεπραγμένα. Πρόσφατα, το 29 Σεπτέμβρη του 19,
δημοσιεύτηκε μια ανάλυση την οποία έκανε ο κύριος Γιαννίτσης, γνωστό πολιτικό στέλεχος που δεν έχει σχέση με το ΚΚΕ. Συγκρίνοντας λοιπόν τα στοιχεία 14-17, ο κύριος Γιαννίτσης τι έβγαλε? Έβγαλε τα εξής σημαντικά συμπεράσματα κατά τη γνώμη μας. Πρώτον, ότι αυξήθηκε η κατηγορία του πληθυσμού με λιγότερο από 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, άρα φτωχοποίηση, ένα. Και δεύτερον, αυξήθηκε κατά 164% η κατηγορία αυτού του πληθυσμού που έχει εισοδήματα πάνω από 200.000. Δηλαδή, πλούσιοι πλουσιότεροι και φτωχοί φτωχότεροι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο σημαντικό το οποίο έβγαλε. Τα φορολογητέα εισοδήματα για αυτή την περίοδο των λαϊκών εισοδημάτων μέχρι 10.000 μειώθηκαν και ταυτόχρονα αυξήθηκε ο μέσος φόρος για αυτή την κατηγορία. Ενώ αντίστροφα, το φορολογητέο εισόδημα της κατηγορίας από 200 και πολύ περισσότερο από 500.000 ευρώ και πάνω, δηλαδή μιλάμε για το 0,09% του πληθυσμού, όχι μόνο αυξήθηκε το φορολογητέο εισόδημα, αλλά ταυτόχρονα έγινε και το μαγικό να μειωθεί η μέση φορολογική επιβάρυνση. Να ποια είναι τα πεπραγμένα της φορολογικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Τους πλούσιους πλουσιότερους και με λιγότερους φόρους και τους φτωχούς φτωχότερους και με περισσότερους φόρους. Και βεβαίως έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία να μιλάει ότι φέρνει μειώσεις για τα λαϊκά στρώματα που δεν είναι τίποτα άλλο παρά στάχτη στα μάτια του κόσμου και προσπάθεια να συγκαλύψει τον αντιδραστικό, τον ταξικό χαρακτήρα της φορολογικής μεταρρύθμισης. Και δυστυχώς, κύριε Αμυρά, για σας, για το λαό μάλλον, για σας, το ποτήρι το οποίο θα πει έχει κόνιο και όχι νερό. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, τι γίνεται με όλες αυτές τις διαδικασίες? Γίνεται πιο άδικο το φορολογικό σύστημα, γιατί έχουμε αναδιανομή. Και προσέξτε, έχουμε αναδιανομή από τους λιγότερο φτωχούς στους περισσότερο πλούσιους. Αναδιανομικά. Λέει η κυβέρνηση, βρήκε δημοσιονομικό χώρο με τα μέτρα αυτά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Από πού προέρχεται αυτός ο δημοσιονομικός χώρος? Από την υπερφορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων. Πληρώνει δηλαδή ο λαός για να γίνει αυτός ο δημοσιονομικός χώρος. Και πώς τον διανέμει η κυβέρνηση? Με τα δικά της στοιχεία, από αυτό το 1,2 δις, μόνο με τα μέτρα που αφορούν τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών των διανεμόμενων κερδών, το όφελος που θα δώσει η επιχείρηση είναι 615 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πάνω από το 50% του δημοσιονομικού χώρου που πληρώνει ο λαός το δίνεται πεσχές στις επιχειρήσεις, στους έχοντες και κατέχοντες. Να λοιπόν ποια είναι η ταξική σας αναδιανομή την οποία κάνετε. Και ταυτόχρονα υπάρχει και αυτή η ρύθμιση την οποία βάζετε πονηρά μέσα, ότι με το 30% των αποδείξεων που πρέπει να καλύπτονται, για να μην πει το πέναλτι 22% με ηλεκτρονικές συναλλαγές για να θεμελιωθεί το αφορολόγητο, θα προκύψουν νέα έσοδα 557 εκατομμύρια ευρώ. Η έμεση φορολογία είναι κατεξοχήν αντιλαϊκή φορολογία. Και έρχεται μάλιστα και η ίδια Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και λέει συγκεκριμένη διάταξη που δεν είναι πατέντα της κυβέρνησης και ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε, είναι εξόχως αντισυνταγματική. Στη σελίδα 11 της έκθεσης του Επίτροπου Νομοσχεδίου. Εξόχως αντισυνταγματική τη βγάζει αυτή τη διάταξη. Γιατί παραβιάζει, όπως λέει στη σελίδα 13, τους κανόνες της ισότητας και της αναλογικότητας. Και μάλιστα λειτουργεί εκβιαστικά. Και ποιο είναι τώρα το αποτέλεσμα αυτής της φορολογικής μεταρρύθμισης? Το δείχνουν περίτρανα τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020. Τι θα έχουμε? Αύξηση των φορολογικών εσόδων συνολικά. Θα αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα για το 2020, λέει η κυβέρνηση, κατά 773 εκατομμύρια ευρώ. Για να δούμε ποιος θα πληρώσει αυτά τα επιπλέον έσοδα, ποιες κατηγορίες φόρων αυξάνονται. Αυξάνονται οι έμεση φόροι, οι αντιλαϊκοί φόροι, κατά 638 εκατομμύρια ευρώ. Αυξάνονται κατά 84 εκατομμύρια ευρώ οι φόροι, τα έσοδα από τους φόρους από τον έμφυα, παρά τη μεσοσταθμική μείωση. Άρα λοιπόν η αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα φάει αυτή τη μεσοσταθμική μείωση. Και δεύτερον, αυξάνονται τα έσοδα από τη φορολογία των προσώπων, των φυσικών προσώπων, κατά 323 εκατομμύρια ευρώ. Κατημειώνεται
Τι είναι αυτό που μειώνεται? Βεβαίως δεν θέλει πολύ σκέψη να το καταλάβουν όλοι. Μειώνονται τα φορολογικά έσοδα που θα προέλθουν από τους επιχειρήσεις κατά 446 εκατομμύρια ευρώ, παρά το γεγονός ότι θα έχουν για το 2019 αυξημένη κερδοφορία. Να λοιπόν ποιο είναι το αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής. Έτσι λοιπόν, κατά συνέπεια, χωρίς να αμφισβητεί από κανένα, οδηγεί η φορολογική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης όλο και μικρότερη συμμετοχή των επιχειρηματικών ομίλων στα φορολογικά έσοδα, μονιμοποιεί όλους τους έκτακτους φόρους που μπήκαν από τα μνημόνια, έμφυα, τέλος αλληλεγγύης, τέλος επιτιδεύματος, παρά το γεγονός ότι τυπικά τα μνημόνια τελειώσανε. Και όλα αυτά βεβαίως πρέπει να τα δούμε με βάση τη συνολική επίπτωση και όχι αποσπασματικά. Και τι λέει συνολική επίπτωση? Να δούμε λοιπόν τις μειώσεις διαχρονικά στους μισθούς, τις μειώσεις διαχρονικά στις συντάξεις, γιατί πάνω σε αυτά βασίζονται τα φορολογικά έσοδα. Να δούμε την αύξηση συμμετοχής του λαού στα φάρμακα, στην παιδεία, στην υγεία. Να δούμε την αύξηση των ανταποδοτικών τελών, γιατί και αυτό είναι φορολογία, από τους δήμους. Και επί της ουσίας, σε τι σημείο φτάνετε όλοι σας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ? Φτάνετε στο σημείο για το ίδιο εισόδημα, για το λαϊκό εισόδημα, να πληρώνει 5 φορές φόρο. Να φορολογείται 5 φορές. Γιατί το ίδιο εισόδημα φορολογείται και ως φόρος εισοδήματος. Από το ίδιο εισόδημα προκύπτει και η έμεση φορολογία, ο φόρος κατανάλωσης, που έχει ήδη φορολογηθεί. Από το ίδιο εισόδημα προκύπτει, που έχει φορολογηθεί και με το φόρο εισοδήματος και με τον έμφυα, και με το φόρο κατανάλωσης και ο έμφυα. Από το ίδιο εισόδημα που έχει φορολογηθεί, από το φόρο εισοδήματος, κατανάλωσης, έμφυα, προκύπτει και το τέλος αλληλεγγύης. Από το ίδιο εισόδημα προκύπτει και τα ανταποδοτικά τέλη. 5 φορές. Το λαϊκό εισόδημα φορολογείται αντίθετα. Οι επιχειρηματικοί όμοι, για να δούμε και αυτό, αλλά αυτά εκπίπτουν και φορολογούνται μόνο τα καθαρά έξω, τα καθαρά τους κέρδη. Και όλα αυτά με μειωμένους συντελεστές. Και ταυτόχρονα υπάρχουν ειδικά φορολογικά καθεστώτα για τμήματα του κεφαλαίου, εφοπλιστικό κεφάλαιο βλέπε, εθελοντική λέει συμμετοχή στα φορολογικά έσοδα. Πατέντα του ΣΥΡΙΖΑ και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Υπάρχουν οι τριγωνικές συναλλαγές, υπάρχουν οι φορολογικοί παράδεισοι, οι offshore εταιρείες. Να λοιπόν πώς φορά απαλλάσσεται ο μεγάλος πλούτος στο μεγάλο κεφάλαιο. Και ταυτόχρονα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπάρχουν και επιμέρους, σημαντικά όμως, φορολογικά δωράκια για τμήματα του κεφαλαίου που θέλει να στηρίξει η κυβέρνηση. Όπως είναι η επιτάχυνση της αγοράς ακινήτων. Δηλαδή να συγκεντρωθεί ακίνητη περιουσία σε όλο και λιγότερα χέρια. Όπως είναι η μείωση, ουσιαστικά η φοροαπαλλαγή των διάφορων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις αγορές αμοιβαίων κεφαλαίων του χρηματιστηρίου, της ΟΣΕΚΑ δηλαδή, που δραστηριοποιείται και στην ιδιωτική ασφάλιση. Για να επιταχυνθεί η ιδιωτική ασφάλιση σε συνδυασμό με τις ανατροπές του φορολογικού. Απαλλαγή ουσιαστικά των offshore εταιριών και ιδιαίτερα των offshore εταιριών που έχουν συμμετοχή ναυτιλιακές εταιρείες. Άρα λοιπόν τα πολύ μεγάλα ακίνητα, τα πανάκριβα ακίνητα που ανήκουν σε τέτοιες offshore, άστα να πάνε. Μειώνεται η φορολόγηση, ουσιαστικά δεν φορολογείται η μεταβίβαση μετοχών, άρα και επιχειρήσεων, από το φόρο υπεραξίας. Όπως δίνονται και κίνδυνα για τη φορολογική κατοικία. Να λοιπόν γιατί το ΚΚΕ μιλάει για ένα βασικά εξόχως αντιλαϊκή, ταξική φορολογική μεταρρύθμιση. Και από αυτή την άποψη, ως κόμμα εμείς είμαστε καθαροί. Εμείς το διατρανώνουμε ότι πρέπει να πληρώσει το κεφάλαιο, πρέπει να πληρώσει τα μονοπόλια, οι έχοντες και οι κατέχοντες, μέσα από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών και όχι από τη μείωση, μέσα από την κατάργηση των διαφόρων δώρων, των διαφόρων κινήτρων, που είναι μέσα από την κατάργηση των διαφόρων ειδικών φορολογικών καθεστώτων, των ειδικών φοροαπαλλαγών τις οποίες έχουν, και να απαλλαγεί επί της ουσίας από τη φορολογία το σύνολο του λαϊκού εισοδήματος που καλύπτει τις ανάγκες επιβίωσης, τις ανάγκες, όχι επιβίωσης, τις ανάγκες ικανοποίησης, έτσι, του συνόλου των αναγκών, αυτό να απαλλαγεί τελείως από τη φορολογία, όλες δηλαδή οι ανάγκες που καλύπτονται, που πρέπει να εξυπηρετούν για την λαϊκή οικογένεια, να μην φορολογείται αυτό το εισόδημα και βεβαίως να καταργηθεί και η αντιλαϊκή έμεση φορολογία, γιατί επιβαρύνει υπέρμετρα το λαό. Σε αυτή τη βάση λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, καταλήγω, καταψηφίζω το ΚΚΕ επί της αρχής το συγκεκριμένο φορολογικό νομοσχέδιο. Ευχαριστώ πολύ.